με τα όσα έγιναν χθες στη Νέα Σμύρνη. Θα συνδεθούμε μέσω Skype και θα συνομιλήσουμε με τον Πέτρο Περιμένη, είναι συνεργάτης του nstv.gr, είναι τοπική ιστοσελίδα που από την πρώτη στιγμή και την Κυριακή και στα χθεσινά γεγονότα έδωσε το παρόν. Καλησπέρα κύριε Περιμένη. Καλησπέρα σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Θα ήθελα να μας μεταφέρετε ουσιαστικά, επειδή ήσασταν από αυτούς που βρεθήκατε την πρώτη στιγμή στα χθεσινά γεγονότα και για να είμαι ακριβής, πριν ξεκινήσουν τα γεγονότα ήσασταν εκεί. Θα έχουμε και οπτικό υλικό που θα δείξουμε σε λίγο στους τηλεθεατές μας. Να μας μεταφέρετε τι ακριβώς συνέβη στην πλατεία της Νέας Μύρνης. Αυτό το οποίο παρατηρήσαμε ήταν ότι ουσιαστικά εκτός από κάποια κάλυψη η οποία ήταν μέσα από τους διαδηλωτές, κανένα άλλο μεγάλο κανάλι δεν βρισκόταν στην κεντρική πλατεία της Νέας Μύρνης να καλύψει την ειρηνική κατά τα άλλα αυτή διαδήλωση. Εμείς βρισκόμασταν από τις 5 το απόγευμα. Στις 6 παρατέταρτο είχε αρχίσει να μαζεύεται ο πολλής κόσμος. Πέραν από τις συλλογικότητες της πόλης και κάποιες άλλες συλλογικότητες, ο περισσότερος κόσμος, σας επιβεβαιώνω ότι ήταν απλός κόσμος, και κάτοικοι της Νέας Μύρνης αλλά και των γεωπεριοχών, αλλά σίγουρα δεν ήταν κόσμος οργανωμένος κομματικά. Οπότε στο πρώτο μέρος μπορούμε να πούμε ότι ήταν μια ειρηνική συγκέντρωση, ειρηνική διαδήλωση. Βέβαια, δεν ξέρω, αυτό θα μας το επιβεβαιώσετε, θα το διαψεύσετε, τηρούνταν τα μέτρα, γιατί έχουμε και το θέμα της πανδημίας του κορονοϊού. Σας λέω λοιπόν ότι σας επιβεβαιώνω ότι όλοι είχαν μάσκες πάνω τους. Δεν υπήρξε κάποιος ο οποίος συμμετείχε εκείνη τη στιγμή, είτε στη διαδήλωση, είτε στη συγκέντρωση, είτε απλά πέρναγε να μην φοράει μάσκα. Αρκετοί φορούσαν και διπλές μάσκες. Επιμένω ότι η διαδήλωση ήταν ειρηνική. Εγώ βρισκόμουν στην αρχή της διαδήλωσης και κάλυπτα ζωντανά το γεγονός με απευθείας σύνδεση μέσω Facebook. Βρισκόμουν με τις τοπικές συλλογικότητες. Καθώς κατεβαίναμε από την πλατεία, τώρα κατεβαίναμε προς το τραμ και γύρω από το Άλσος για να καταλήξει κατά κάποιο τρόπο προς το αστυνομικό τμήμα, δεν έφτασε σχεδόν ποτέ η διαδήλωση στο αστυνομικό τμήμα. 3-4 στενά πριν, αυτό το οποίο δυστυχώς είδαμε και παρακολούθησαν βεβαίως και όλοι οι συγκεντρωμένοι, ήταν ότι περίπου 200 κουφουλοφόροι, αυτή είναι η εκτίμησή μου, πέρασαν παράλληλα στη διαδήλωση, δηλαδή δεν ήταν κομμάτι της διαδήλωσης, και μέσα από τα στενά κινήθηκαν προς το αστυνομικό τμήμα. Άρα ουσιαστικά όλη η καλή εικόνα που υπήρχε στην αρχή μέσα σε λίγα λεπτά άλλαξε τελείως με την παρέμβαση αυτή που αναφέρετε κι εσείς και είδαμε αυτές τις εικόνες που γίναμε μάρτυρες μέσω της κάλυψης χθες. Αληθές είναι με την, αυτό που λέτε είναι αληθές με την ένσταση ότι αυτό το, για το οποίο κατηγορήθηκε οι διοργανωτές της συγκεκριμένης συγκέντρωσης ήταν ότι σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσαν να ελέγξουν μια τέτοια ομάδα η οποία παρήσφησε πολύ μετά από την αρχή της πορείας. Και σας μεταφέρω ότι κανένα σχεδόν από τη συλλογικότητα και τον κόσμο δεν περίμενε να καταλήξει έτσι η χθεσινή διαδήλωση. Δηλαδή όλοι περίμεναν ότι απλά θα γίνει μια ειρηνική διαδήλωση. Δεν θα υπάρξουν αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή. Επομένως, στη χειρότερη να ακουστούν κάποια συνθήματα και απλά να λήξει. Αυτή η κατάσταση άλλαξε ξαφνικά και ισχυροποιήθηκαν οι αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή, ενώ στην αρχή δεν υπήρχαν. Και σας ερωτώ γιατί επί της ουσίας η συγκεκριμένη διαδήλωση ήταν προγραμματισμένη, δεν ήταν κάτι το οποίο συνέβη εκτάκτως. Άρα στην αρχή δεν υπήρχε αστυνομική παρουσία και ξαφνικά είχαμε έντονη αστυνομική παρουσία. Αυτό το οποίο συνέβη, διότι μετά από πάρα πολλούς πολίτες λάβαμε βίντεο, ξέρετε, η δυνατότητα του καθενός από εμάς ως πολίτης να μπορεί να έχει ένα δικό του κινητό και να
καταγράφει και τα περιστατικά της καθημερινότητάς του, είτε μέσω βίντεο είτε μέσω φωτογραφίας, έδειξαν ότι δεν υπήρξε αστυνομική δύναμη πουθενά περιμετρικά της πλατείας. Αυτό το οποίο όμως έδειξε είναι ότι οι κουκουλοφόροι έρχονταν προς την Νέα Σμύρνη, προς την κεντρική πλατεία, από τον Νέο Κόσμο και ουσιαστικά θα μπορούσαν να έχουν σταματηθεί από αστυνομικές δυνάμεις πολύ πριν κάνουν τη στροφή και γίνουν κομμάτι της ειρηνικής αυτής διαδήλωσης. Αυτές οι μάχες που είδαμε στη συνέχεια, που είδαμε τις εικόνες, μάχες σώμα με σώμα ανάμεσα στους αστυνομικούς και, και τους διαδηλωτές. Όχι τους διαδηλωτές, για να είμαστε ακριβείς, στους αγνώστους τέλος πάντων που βρέθηκαν στη συγκεκριμένη διαδήλωση. Συνεχίστηκαν για πάρα πολλή ώρα. Δεν ήταν πάρα πολλή ώρα, όμως τα χημικά τα οποία έπεσαν στην περιοχή έφτασαν. Η περιοχή του αστυνομικού τμήματος δεν είναι κοντά, αλλά δεν είναι και τόσο μακριά από την κεντρική πλατεία της Νέας Σμύρνης. Τα χημικά όμως έφτασαν μέχρι εκεί. Περίπου μία ώρα διήρκησε ο γενικός σαματάς. Και για να κλείσουμε και τη συζήτησή μας, να καταλάβουμε και εμείς τι πραγματικά συνέβη και μετά από μια ειρηνική διαδήλωση ξαφνικά άλλαξε η εικόνα και είδαμε τις εικόνες που είδαμε χθες. Αυτή η ομάδα που λέτε και εσείς ότι ενδεχομένως είναι γύρω στα 200 άτομα, ήταν γύρω στα 200 άτομα, είχαν επιθετική στάση, μπήκαν για να καταστρέψουν τη διαδήλωση, μπήκαν για να δημιουργήσουν επεισόδια, ή ήταν και από την πλευρά της αστυνομίας η επιχειρησιακή τέλος πάντων τακτική που χρησιμοποιήσετε τέτοια που ότσινε ακόμη περισσότερο το κλίμα? Δημοσιογραφικά αυτό το οποίο λαμβάνω από τον κόσμο ο οποίος συμμετείχε στη διαδήλωση αλλά και κοινωνικά είναι ότι ουσιαστικά εάν δεν υπήρχαν οι αστυνομικές δυνάμεις με αυτό το σκεπτικό στην περιοχή, δεν θα γίνονταν αυτά τα οποία έγιναν εχθές. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει μια γενικότερη θεωρία ότι από τη στιγμή που με προκαλείς, γιατί να μην το κάνω. Δεν μπορώ να πω ότι την ασπάζομαι, αλλά κινείται στο κοινωνικό χώρο εδώ στη Νέα Σμύρνη ότι η ίδια η παρουσία της αστυνομίας και μας έχουν στείλει και κάποια βίντεο που έχουμε παρακολουθήσει είναι ότι μάλλον κάποιοι αστυνομικοί, όχι το γενικότερο τους, ο γενικότερος όγκος, προκάλεσε σε εισαγωγικά αυτό το πράγμα και το οποίο πήρε πολύ μεγαλύτερη διαστάση. Να σας ευχαριστήσω πολύ κύριε Περιμένη, να επαναλάβω για άλλη μια φορά συνεργάτης του NS, Νέα Σμύρνη δηλαδή, tv.gr, μια τοπική ιστοσελίδα που όπως είπα και στην αρχή βρέθηκε και στα γεγονότα της Κυριακής, αλλά φυσικά κάλυψε και τα χθεσινά γεγονότα. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό απόγευμα. Επίσης.